Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο Επιστρέψαμε ημίωρο. Με ραγδαία εδώ νέα. Έψιλο γάμα κενό και αποστολή στο 19.000 για τα μηνύματά σας. Έψιλο γάμα κενό και αποστολή στο 19.000 και το mail της εκπομπής. Για όποιον φίλο θέλει, ώρα παπάκι αγνατία.tv. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε πιάσει λίγο το θέμα του ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι και της κατάστασης του ΠΑΟΚ έτσι και της πολυφωνίας που υπάρχει τώρα, γιατί οι περισσότεροι λένε να φύγει ο Ζαγοράκης, άλλοι λένε όχι να μείνει, όχι να δούμε τι θα κάνουμε και να τους ξανασκεφτούμε. Και, εντάξει, νομίζω ότι ό,τι έγινε, έγινε από την άποψη ότι όλοι κατακρίνουν την κατάσταση και ενδεχομένως γίνανε μετάχρηστοι των προφήτες, okay. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι το θέμα τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Και επειδή... Κάτσε, δεν έχει πει κανένας ότι θα φύγει. Ναι. Επειδή αυτό θα έλεγα τώρα, δεν έχει να κάνει με το αν θα φύγει ο Ζαγοράκης ή αν θα μείνει. Απλά στην προκειμένη περίπτωση για μένα, αν διαλέξει να μείνει, γιατί δεν έχει βγει να μιλήσει ακόμα και να πει ότι φεύγω ή θα μείνω ή τι θα κάνω, αν μείνει, πρέπει να είναι συγκεκριμένος σε κάποιες προτάσεις, σε κάποιο σχεδιασμό και σε κάποιο πρόγραμμα για μένα. Ιδάλλως πάλι θα είναι μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή, καλύτερα να βγει και να πει ότι κοιτάξτε, εγώ τα επόμενα 3 χρόνια θα βγάζω κάθε χρονιά την ομάδα τρίτη, παράδειγμα. Παράδειγμα λέω. Ωραία. Ευθέως. Και αν δεν το καταφέρω σε 3 χρόνια φεύγω. Πιο πολύ νομίζω θα εκτιμηθεί από τον κόσμο του ΠΑΟΚ αυτό. Παρά ναι, εντάξει, θα δούμε και θα πάρουμε τον τάδε παράγοντα και θα πάρουμε τον τάδε παίχτη, θα πάρουμε τον τάδε προπονητή. Γιατί ακόμα και ο Λύπη να έρθει προπονητής και αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, πάλι θα φύγει αποτυχημένος. Έτσι δεν είναι? Καλά, αυτό δεν είναι στον ΠΑΟΚ. Παντού θα. Ναι, σύμφωνοι. Είναι γενικό της Ελλάδος αυτό. Απλά νομίζω αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο κοινός ΠΑΟΚτζής, ο απλός ΠΑΟΚτζής. Είναι νομίζω όραμα. Να του δώσει ένα όραμα και ένα στόχο. Θα κάνουμε αυτό, σε αυτό το πλάνο, σε αυτά τα χρόνια, με αυτούς τους παίχτες, με αυτόν τον κόσμο. Που θα πλαισιώσουν την ομάδα. Όπως έγινε επισάντως, λες. Ακριβώς. Χωρίς όραμα, πάλι πας στα τυφλά. Ωραία. Το να αλλάξεις ένα προπονητή ή να αλλάξεις 2 προπονητές, okay, μπορεί να είναι και να κάνεις λάθος στο πλάνο σου. Δεν είναι κατακριτέο, αλλά το θέμα είναι πάλι να κανονίζεις. Πώς θα τηρήσεις το πλάνο? Όταν ξεκινάει, παράδειγμα, το Σεπτέμβριο με τις αλλαγές προπονητών και γυρίζει και λέει πάω για πρωτάθλημα, και μετά με τη φυγή του Δερμιτζάκη λέει αξίζει το γυρίζω, δεν πάω πλέον για πρωτάθλημα. Ναι, θα μου πεις είχες μείνει από την κορυφή τόσους βαθμούς. Οκ, okay, σύμφωνοι, αλλά δεν έχει να κάνει, άρα μην κάνεις δηλώσεις. Κάνεις δηλώσεις και καλά για να ξεσηκώσεις τον κόσμο και να πεις επειδή τερμάτισα τρίτος την επόμενη χρονιά πάω για πρωτάθλημα. Δεν είναι τόσο απλό. Από άποψη του σχεδιασμού και μόνο, έτσι, πέρα από το τι κάνουν οι ομάδες της Αθήνας, πέρα από αυτό. Ή όταν κάθεσαι και ασχολείσαι, παράδειγμα, όλο το φθινόπωρο, φτάνοντας Φλεβάρης, που το συζητούσαμε και εδώ, για το τι θα κάνουν οι Άραβες και πού είναι αυτοί οι Άραβες. Ο κόσμος έχει μια αμφιβολία. Ο κόσμος υπάρχει έτσι καχυποψία. Και ποιοι είναι αυτοί και τι θα κάνουν. Και δώσουμε ένα μήνα ακόμα περιθώριο στους Άραβες να αποφασίσουν, θα επενδύσουν, δεν θα επενδύσουν. Κάτσε, αυτό δεν το είπε η ΠΑΕ. Δεν το είπε η ΠΑΕ, αλλά ούτε βγήκε η ΠΑΕ και να πει ότι παιδιά, μην ασχολείστε, εμείς επικεντρωνόμαστε στο στόχο, μην ασχολείστε με το. Εγώ θεωρώ ότι υποβόσκουσα αυτή καχυποψία σχετικά με τους Άραβες έβγαινε από την ΠΑΕ. Έτσι θεωρώ εγώ. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί ποτέ δεν βγήκε να διαψεύσει. Γιατί και να ποτέ. Εγώ. Μα ξέρεις τι, όταν δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό και υπάρχουν απλά απόψεις. Πρέπει να βγει μια ΠΑΕ να πει, όχι, δεν σου δίνω αύξηση με το. Όχι, δεν λέω αυτό. Να βγει μια ΠΑΕ και να πει ότι επικεντρωνόμαστε στο στόχο που έχουμε, αφήστε τα θέματα των Αράβων και το τι θα κάνουν και τα επενδυτικά. Βγάλε ένα κοινό σου πάκο γι' αυτό. Ναι, αλλά δεν έδωσε και καμία έτσι απάντηση. Ναι, είχε όχι. Βγάλει ότι υπήρχε όντως μια προοπτική επένδυση. Ναι, από ένα συγκεκριμένο επενδυτικό όμιλο. Ναι, μια προοπτική επένδυση μέχρι πότε? Βάλε ένα στόχο και ένα πλάνο που να λέει, ότι μέχρι τέλη Φεβρουαρίου θέλω κατάθεση προγράμματος. Δεν το κάνει στο business plan. Δεν το δέχομαι. Εντάξει. Αυτή τη άποψη είμαι εγώ συγκεκριμένα. Εγώ και ενδεχομένως γι' αυτό και υπήρχε. Λίγο... Και ενδεχομένως γι' αυτό και υπήρχε αντίδραση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Που όλοι καταλάβαιναν σιγά σιγά ότι ήταν μια φούσκα. Που έτσι όπως αποδείχθηκε μέχρι τώρα που μπαίνουμε Απρίλιο, ήταν μια φούσκα. Αυτό θυμάσαι, αν θυμάσαι, αυτό έλεγα. Εντάξει, το αν θα είναι φούσκα ή όχι θα φανεί. Πόσο ακόμα να φανεί? Εντάξει, να φανεί το Σεπτέμβριο. Κοίταξε να δεις. Αν δεν απαντήσει η ΠΑΕ συγκεκριμένα. Δεν μιλήσει επίσημα η ΠΑΕ, δεν υπάρχει τίποτα. Μα να σου πω κάτι. Η ΠΑΕ δεν βγήκε Νίκο να πει ότι ναι, δίνω παράταση ή δεν δίνω. Μα αυτό είναι το λάθος. Ναι, και επειδή δεν δίνω, επειδή δεν βγήκε να μιλήσει, κάποιοι το εκλάβανε ότι έδωσε. Όταν δεν βγαίνει να μιλήσει ή όταν σηκώνει λευκή σημαία, είναι σιωπηρή έγκριση. Όχι, ναι. Εγώ έτσι το λαμβάνω. Εσύ έτσι το λαμβάνει. Έτσι το λαμβάνω, ναι. Και έτσι το λαμβάνει και η κοινή λογική. Δεν νομίζω. Γιατί όταν παράδειγμα μετά από τι προτάσει μου δηλαδή, που γίνανε. Πρέπει να βγει για να πει κάτι, να πει ότι δεν δίνω παράταση. Κοίταξε, δεν είπα να βγει και να πει ότι δεν δίνω παράταση, να βγει και να ζητήσει και να πει: OK, από τους ενδεχόμενους επενδυτές ζητάμε να μας καταθέσουν μέχρι 28 Φεβρουαρίου το business plan του καθενός. Έτσι για μένα
είναι σωστές δουλειές με βάση το πρόγραμμα και το σχεδιασμό. Για τις συνομιλίες. Ωραία, γίνονται. Και αυτές τις κουβέντες τώρα, αυτές τις απόψεις είναι... που λέω, ναι, τις έχω ακούσει από κοινούς παοκτζίδες και κοινούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Όταν παράδειγμα βγαίνει και γίνει πρόταση μορφής στη Super League και βγαίνει ο ίδιος ο Ζαγοράκης ως εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ, ναι, και ψηφίζει λευκό. Ναι, τι να ψηφίσει. Πες με, ή να ψηφίσει όχι ευθέως ή ναι ευθέως. Σε ποιο ναι ψηφίσει, στον Παναθηναϊκό. Ρε, εσύ, εγώ σου λέω να ψηφίσει την πρόταση μορφής. Όχι, ναι, Νίκο, όχι, ή Νίκο, όχι. Όχι, κακώς. Το λευκό, ναι, είναι κατακριτέο όπως εγώ το εξέλαβα από τις συζητήσεις που έκανα. Το λευκό ξέρεις τι σημαίνει το λευκό. Επίσης, λευκό. Το λευκό ξέρεις τι σημαίνει. Ότι κανένας από τους δύο δεν είναι ικανός να το κάνει. Σιωπηρή έγκριση σημαίνει το λευκό. Όχι, αυτό σημαίνει το λευκό. Ότι βγάζω την ουρά μου απ' έξω και δεν συμμετέχω. Είναι ή όχι. Στην υπόθεση Βάλνερ πάλι λευκό ψήφισε. Σιωπηλή έγκριση ποιο είναι δηλαδή. Δηλαδή, αν ψήφιζε ναι, θα πίστευε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να φτιάξει το ποδόσφαιρο. Αν ψήφιζε όχι, θα ψήφιζε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να φτιάξει εσύ, το ποδόσφαιρο. Να σου πω κάτι, το λάθος ξέρεις ποιο είναι. Από όλα αυτού που ψήφισαν ναι ή όχι. Το λάθος δηλαδή είναι ότι αυτός που καταθέτει μια πρόταση μορφής στην προκειμένη περίπτωση ο Παναθηναϊκός, ναι, όποιος θα τον υποστηρίξει, ναι, και θα βρει υποστηρικτές αυτή η πρόταση, ναι, σημαίνει ότι στην ουσία είναι βοηθός στον Παναθηναϊκό και στην ενδεχόμενη, ξέρω εγώ, σκηνικό που θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Για ποιο λόγο να το δούμε έτσι. Για ποιο λόγο να το δούμε περίμενε έτσι, τη στιγμή που όταν ο ίδιος ο ΠΑΟΚ έχει παράπονα παράδειγμα. Για ποιο λόγο να το δούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ο ξεγεννητής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έκανε ρεσί την πρόταση μορφής. Αν την έκανε η ΑΕΚ, όλοι θα υποστήριζαν την ΑΕΚ. Έγινε, δηλαδή, και να σου πω και κάτι. Εγώ θεωρώ ότι η μαγκιά του Άρη ήταν που πήγε υπέρ αυτή τη πρόταση. Άξι, άποψή σου αυτό. Έτσι. Μα αυτή την άποψη για την εκφέρω, επειδή ξέρει ότι ούτε πληρώνουμε από τον ΠΑΟΚ, γιατί ούτε δηλαδή πάνω είναι, στο ΠΑΟΚ. Γιατί είναι, δηλαδή, να είναι μαγκιά του Άρη, δηλαδή. Γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή, ναι, απήχε συμμετέχοντας σε αυτή την πρόταση μορφής και κρατάει μια συγκεκριμένη στάση. Απέχω και το τηρώ. Όταν, παράδειγμα, πριν κάποια χρόνια στην υπόθεση Βάλερ, ο ίδιος ο Ζαγοράκης πάλι ψηφίζει λευκό, ποιον υποβόσκει με τη βοήθειά του αυτή. Του Παναθηναϊκού πάλι. Όχι, τον Ολυμπιακό υποβόσκει. Μα ποιον υποβόσκει. Άμα ψήφιζε κατά της υπόθεσης Βάλερ, θα βοηθούσε τον Παναθηναϊκό. Θα με τρελάνεις τώρα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, κάτσε ρε Νίκο. Ο Παναθηναϊκός ψήφισε κατά την υπόθεση Βάλερ γιατί είχε άμεσο συμφέρον, ρε Νίκο. Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε, ρε, δεν μιλάμε για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Κάτσε τώρα. Στο λέω από την άποψη ότι πολλοί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ δυσανασχέτησαν με αυτή τη στάση. Με ποια δυσανασχέτησαν? Με τη στάση του Ζαγοράκη να ψηφίσει λευκό. Όχι. Εγώ αυτό έχω ακούσει και αυτό έχω συζητήσει και αυτό έχω συμπεράνει. Εντάξει. Εντάξει, εσύ άμα συζητάς με άλλο κόσμο, ενδεχομένως έχεις άλλη άποψη. Εγώ σου είπα, το υπέρ και το κατά, έτσι, για μένα δεν υπάρχουν. Ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός είναι οι εξηγέντες και αναμορφωτές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όσα έχει κάνει ο ένας, έχει κάνει και ο άλλος. Έτσι, γίνανε χιλιάδες μύρια φέτος. Πέρσι τα έκανε ο Παναθηναϊκός για να πάρει το πρωτάθλημα. Να σου πω κάτι. Πέρσι που ο Παναθηναϊκός τα έκανε, δεν μιλούσε, ήταν μια χαρά. Φέτος που δεν μπορεί να τα κάνει, μίλησε. Όταν όχι, υπάρχει Νίκο, μια δεν συγκεκριμένη έτσι πρόταση μορφής. Και ή να μια θέλει ένσταση να πάνε άλλοι με το μέρος του. Δεν είναι έτσι. Όταν Νίκο υπάρχει μια πρόταση μορφής ή μια ένσταση ή κάποιο παράπονο ή οτιδήποτε εγγράφος, αν δεν θέλεις να ψηφίσεις κατά ή υπέρ και ψηφίζεις λευκό, ναι, τότε είσαι υποχρεωμένος, εντός εισαγωγικών υποχρεωμένος, να καταθέσει μια αντιπρόταση. Ωραία. Έκανε κάτι τέτοιο η πλευρά του ΠΑΟ. Αντιπρόταση ως εξυγίανση του ποδοσφαίρου. Γιατί υπάρχει πιθανά αυτό ότι καταθέτω το λευκό και κάνω αντιπρόταση. Όχι, ρε, εντός εισαγωγικών σου είπα υποχρεωμένος ότι δεν δέχομαι τη μία περίπτωση, δεν δέχομαι την άλλη και εγώ προτείνω μια τρίτη λύση. Αυτό λέω. Ωραία. Δεν δέχομαι το Α, δεν δέχομαι το Β, προτείνω το Γ. Εγώ δεν είδα καμία αντιπρόταση. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και σου λέω αυτό πηγάζει από μία. Υπήρχαν δύο περιπτώσεις, Νίκο. Η πρόταση μορφής, ναι ή όχι. Κόσμου. Ο ΠΑΟΚ ψήφισε λευκό. Εντάξει. Λοιπόν, δηλαδή, τι έκανε στην ουσία. Έβγαλε την ώρα το παίξω. Όχι. Ωραία. Ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Ωραία. Άρα όμως, αλλά όμως έχει παράπονο ο ίδιος από τη στάση του Ολυμπιακού στα μάτια του κυπέλου με τόσο κόσμο αστυνομικό και με κλεισμένο των θυρών και με προστασία. Ή με παράπονα από τις διαιτησίες. Αλλά παρόλα αυτά δεν το στηρίζω. Για ποιο λόγο να το στηρίξω. Να σου πω κάτι. Για να μην μονοπολούμε την κουβέντα τώρα στο θέμα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή μεγάλο, ήταν, έπρεπε να ψηφίσει υπέρ τη πρόταση μορφή, δηλαδή επειδή ήρθε η αστυνομία στην. Επειδή ήρθε η αστυνομία στην Τούμπα, στο παιχνίδι του κυπέλου. Ναι, και μετά το παιχνίδι. Εγώ σου είπα, ο Μαρινάκης, κάθε Μαρινάκης μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Μα με το παιχνίδι, μετά το παιχνίδι του κυπέλου, ο ίδιος ο. Η πολιτεία είναι αυτή που θα βάλει τους όρους. Μα μετά το παιχνίδι του κυπέλου, ο ίδιος ο Ζαγοράκης είχε πει ότι θα το κοιτάξουμε και θα το ξεψαχνίσουμε και να δούμε τι επέχτηκε και για ποιο λόγο υπήρχε τέτοια συμπεριφορά. Έκανε κάτι. Σε ανακοίνωση του το έκανε, δεν το έκανε, δεν το παγώ. Ναι, ούτε εσύ. Κάνει, ναι, δεν ξέρω τι να κάνει, μα αυτό το δήλωσε. Αυτό το δήλωσε. Τι και ενδεχομένως να σου πω κάτι άλλο. Η πολιτεία είναι αυτή που κάνει το παιχνίδι. Ενδεχομένως να σου πω κάτι άλλο. Οι ενστάσεις του κόσμου και τα παράπονα του κόσμου αυτή τη στιγμή, ναι, ενδεχομένως έχουν να κάνουν για αυτές τις δηλώσεις που βγαίνει και κάνει κατά καιρούς ο Ζαγοράκης. Και γι' αυτό τον καταγραφνώνουν.
Μία θα πάω για πρωτάθλημα, μία δεν ψηφίζω λευκό, μία δεν αφήνω τα πράγματα έτσι λαού-λαού και κάνω κινήσεις γιατί θέλω να τα έχω καλά με όλους. Και σου λέω αυτό ναι, πηγάζει από αυτές τις διχογνωμίες και αυτές τις διαστάσεις απόψεων που εκλαμβάνω εγώ από, τους, από τον κόσμο. Εγώ, έτσι. Ναι. Μπορεί εσύ να έχεις άλλη άποψη. Δεκτό. Okay, δε... okay. Εγώ σου απάντησα για αυτό που μου είπες, για την πρόταση μορφής. Αυτό είναι το σκεπτικό. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Και νομίζω είναι πολύ, πολύ σωστό. Είναι πολύ σωστό. Μα αυτή τη στιγμή λοιπόν, δεν παίζεται το πρωτάθλημα ανάμεσα στον ένα και στον άλλον. Ωραία. Γιατί πρέπει να παίξει το πρωτάθλημα ανάμεσα στον ένα και στον άλλον. Εσύ ποιο παίζει το πρωτάθλημα, Ρενίκο. Εσύ ποιο βλέπει δεύτερο στη βαθμολογία και πρώτο. Μα εσύ γυρίζει και μου λες τον Εργοτέλη και την Κέρκυρα. Τον ένα ή τον άλλον. Ε, ναι, φυσικά. Μα αυτοί οι δύο κάνουν το παιχνίδι. Δηλαδή αυτή τη προκειμένη περίπτωση εσύ πιστεύει ότι αν η ΑΕΚ έκανε πρώτη μορφή. Ναι. Ο Πάκου τι θα ψήφιζε. Λευκό. Λευκό πάλι. Ναι. Α, η ΑΕΚ είναι ο ένας ή ο άλλος. Η ΑΕΚ είναι σε καμιά παράγκα ενδεχομένως που έχει ή πράσινο ή κόκκινο. Γιατί χρώμα. Πρέπει να είναι σε παράγκα δηλαδή. Όχι, επειδή μου λες ότι δεν ψηφίζω τον ένα. Λοιπόν, όταν ψηφίζει κάποιον ή καταψηφίζει, είναι ανάλογα τι πιστεύει γι' αυτόν. Αν μπορεί να προσφέρει πέντε πράγματα ή αν δεν μπορεί. Στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί κανένα του. Εγώ σου είπα, πέρυσι που ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα και γινόντουσαν κάποια πράγματα, δεν έκανε καμία πρόταση μορφής. Όχι όποτε θέλουμε το ποδόσφαιρο, το αγαπάμε ή κάνουμε πρόταση μορφής, και όποτε να μην πω καμία κουβέντα μας έχουν από κάτω, σημασία, τότε κάνουμε πρόταση μορφής. Σημασία ξέρεις ποιο πράγμα έχει. Σημασία έχει αυτή τη στιγμή ότι ο μισός κόσμος λέει Α, ο μισός κόσμος λέει Β, και αυτή την αναταραχή και τη διχογνωμία και τις απόψεις που υπάρχουν από κάπου πηγάζουν. Κοίταξε. Ωραία. Δηλαδή όταν ο κόσμος όλος βγαίνει στα ραδιόφωνα. Είναι κυρίως για το γεγονός της Τετάρτης, για να ξεκαθαρίσουμε. Από εκεί ξεκινάει. Αυτό είναι το κυκνιονάσμα, έτσι δεν είναι. Από εκεί δεν δημιουργήθηκε και όλα τα επεισόδια που γίνανε. Από εκεί έφτασε ο κόσμος στο αμήν. Ωραία. Αν δεν γινότανε και ο Πάκ προκρινόταν, ενδεχομένως να μην μιλήσει. Συγγνώμη, αυτό πού το έβαλε. Ότι έφτασε ο κόσμος στο αμήν και μπήκε μέσα στο γήπεδο. Τα παράπονα που έχει ο κόσμος κατέληξε στο να παραπονιέται μέσα στο γήπεδο. Έφτασε ο κόσμος στο αμήν. Διάβασα που θα μέσα κάπου να λέει ότι έφτασε ο κόσμος στο αμήν και μπήκε μέσα στο γήπεδο. Δεν μου λες, αυτή η έκρηξη του κόσμου, πέρα από την είσοδο στο γήπεδο, η έκρηξη του κόσμου. Και αυτή έκρηξε, η έκρηξη του κόσμου και οι ανακοινώσεις που βγήκανε μετά το μάτς της Τετάρτης, οι ανακοινώσεις από τους συνδέσμους. Ναι. Πού οφείλονται. Δεν σημαίνει ότι έχουν κάποια παράπονα από τη διοίκηση. Ναι. Ωραία. Αυτό σου λέω. Δεν είναι έκρηξη. Έκρηξη ανακοινώσεων. Ποιος έβγαλε τις ανακοινώσεις, εγώ τις έβγαλα. Α, εντάξει, έκρηξε ανακοινώσεων εννοείς, ναι. Ενέρεση, το να μπήκανε κάποιοι 5-10 εγκέφαλοι μέσα, εννοείται ότι όπως βλέπεις δεν το συζητάμε γιατί είναι κατακριτέο, έτσι, δεν το συζητάμε. Είναι κατακριτέο να μπαίνουν 5-10 εγκέφαλοι. Και στο φινάλε με τη στάση της ΑΕΚ βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Γιατί θα μπορούσε να καθίσει μέσα ο κόσμος, οι παίκτες της ΑΕΚ, να φάνε ξύλο και στο τέλος ο ΠΑΟΚ να ήταν υπόλογος για δεν ξέρω γιατί. Για βία στον παίχτη. Αλλά επειδή μονοπολίσαμε τώρα την κουβέντα και είναι μεγάλη κουβέντα, εγώ αυτό που εκλαμβάνω για να το κλείσω από τη δικιά μου τη μεριά είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει μια αναταραχή, είναι μοιρασμένος. Οι μεν λένε να μείνει ο Ζαγοράκης και να στηρίξουμε τον Θόδωρο για να συνεχίσει. Εγώ τον κατακεραυνώνουν. Ναι. Δεν ξέρω είναι τι έτσι όχι. Διάβασα. Καμία πάντως από αυτές που είδα δεν είδα την πρόταση να φύγει. Αυτό που λες ότι είναι διχασμένος ο κόσμος, οι μεν λένε να μείνουν. Ναι, πες μου μια. Να ανατρέξω λίγο στην πρόταση στην ανακοίνωση θύρας 4. Ναι, που λέει ότι αν δεν είναι ο Θόδωρος άξιος να σταθεί να σταθεί σωστά σε αυτά που πρέπει να κάνει και αν δεν μπορεί να σηκωθεί να φύγει. Εγώ το έγραψα. Ναι, λέει αν ρε Νίκο. Αυτό λέω. Είδες να έχει καμία αντιπρόταση. Δεν λέει σήκω φύγε τώρα. Ναι, δεν θα κάποιες... αποφασίσει αυτό του Θέτει κάποιες προϋποθέσεις για τη συνέχεια. Αναφέρει μία πρόταση. Ναι, υπάρχει πρόταση. Ναι, και μία σκέψη. Για να συνεχίσει με κάποιες προϋποθέσεις. Ωραία. Ναι. Αυτή είναι η πρόταση που κάνουν. Ναι, που κάνουν αναφέρει ένα σκηνικό και μία περίπτωση του αν δεν μπορεί, σήκω και φύγε. Εντάξει. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αυτό που συγγνώμη, πού πηγάζει. Πρέπει, αυτό που τώρα μένει έκπληκτο δηλαδή αυτό. Όχι, δεν μένω έκπληκτο. Απλά θυμάμαι και άλλες ανακοινώσεις συνδέσμων που λέγανε ότι μη μασά, εμείς εδώ είμαστε, στηρίξουμε και προχωράμε. Αυτό.